Ξεκινάμε ένα session που είναι από αυτά που χαρακτηρίζουν το σχολείο και έχουν έμεση σχέση με την ουρολογία, άμεση με την ιατρική. Το marketing είναι κάτι που είναι μέσα στη ζωή μας, παίζει ρόλο. Νομίζω ότι σας το είπα, το όλο μας είναι μια αρνητική φράση. Αυτός είναι μαρκετίστας, τι μας πουλάνε marketing, είτε για μηχανήματα, είτε για φάρμακα, είτε οτιδήποτε. Εδώ σήμερα ήρθαμε για να παρουσιάσουμε δύο θέματα. Το πρώτο θέμα είναι να δείξουμε, και αυτή είναι η πρώτη ομιλία, ότι το marketing είναι μια επιστήμη. Ή μάλλον, όπως έμαθα κι εγώ μέσα από την αναστροφή μου, είναι μια σύνθεση επιστημών, αφού από πολλές ειδικότητες επιστήμονες συμμετέχουν. Άρα θα έχουμε μια εισαγωγή, τι είναι το marketing να καταλάβουμε. Μετά θα έχουμε δύο πολύ ενδιαφέρουσες παρουσιάσεις. Η μία από το Γεράσιμο τον Αλεβιζάτο, για να μας πει τελικά τον Νταβίντσι σαν ένα παράδειγμα που το βιώνουμε όλοι μας, αν είναι κάτι που επιβάλλει το marketing ή και το οποίο θα εξαφανιστεί σαν ένα μπαλόνι, είναι κάτι που πραγματικά θα ανατρέψει τα δεδομένα μας στη χειρουργική. Η τρίτη παρουσίαση είναι μια παρουσίαση η οποία είναι πάντοτε προκλητική. Ο Διονύσης Μητρόπουλος έχει τις προσωπικές του απόψεις, θα μας τις εκθέσει πάνω στο μάρκετινγκ και πώς επηρεάζει την ουρολογία. Και μετά από όλα αυτά, αφού πούμε τις καλές ή κακές πλευρές, ζήτησα από την πρώτη ομιλήτρια, η οποία είναι η Χριστίνα Μπουτζούκη, η οποία είναι επίκουρη καθηγήτρια στο οικονομικό τμήμα του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Ασχολείται με το marketing και με ιδιαίτερη αγάπη για το branding. Λοιπόν, να μας δώσει τα βασικά μαθήματα του marketing ως επιστήμη με την καλή έννοια. Είσαστε νέοι συνάδελφοι και ο σκοπός είναι να χρησιμοποιήσετε το marketing με ένα σωστό τρόπο. Είτε αυτό λέγεται γιατρείο, είτε ιατρική υπηρεσία, είτε οτιδήποτε. Και θα μας παρουσιάσει την θετική. Δεν τη φέραμε εδώ πέρα για να μας πει όλα αυτά που θα βρείτε στο διαδίκτυο που υπόσχονται και τάζουν. Το διαφημιστικό κομμάτι, το κακό, με το κακό όνομα, αλλά με τη θετική σκοπιά. Χωρίς άλλα λόγια, λοιπόν, είμαστε όλοι αυτιά. Χριστίνα, καλώς όρισες στην ουρολογική οικογένεια. Και πες μας, λοιπόν, τι είναι το marketing. Okay.